Γεια σας! Βρισκόμαστε στην κλινική Advanced Hair Clinics. Μαζί μας η Δόκτωρ Κωνσταντίνα Μάμαλη, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος και αναπληρώτρια επιστημονική διευθύντρια της εξειδικευμένης και πολυβραβευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics, που προσφέρει τις πλέον σύγχρονες συντηρητικές και επεμβατικές θεραπείες ενάντια στην αντρική και γυναικεία τριχόπτωση. Κυρία Μάμαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία σας. Καλώς ήρθατε. Η τριχόπτωση δείχνει να απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ποιοι παράγοντες κρίνετε ότι την πυροδοτούν? Είναι γεγονός ότι πλέον η τριχόπτωση απασχολεί όντως πολλούς νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία, τους άντρες όσο και οι γυναίκες. Ο κύριος ρόλος είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Οι σύγχρονοι ρυθμοί, γρήγοροι ρυθμοί, το στρες, το άγχος, η έλλειψη ύπνου, η κακή διατροφή. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες, οι εξωτερικοί, έρχονται και επιταχύνουν ουσιαστικά την εμφάνιση μιας προδιάθεσης που μπορεί να υπάρχει και εμφανίζεται η τριχόπτωση σε πολύ μικρότερες ηλικίες και πολύ πιο έντονα. Ποια είναι τα βήματα που ακολουθείτε για τη διάγνωση της τριχόπτωσης και τον καθορισμό του θεραπευτικού πλάνου? Είναι πολύ σημαντικό να προηγηθεί μία σωστή ιατρική συζήτηση, το consultation με τον ασθενή, έτσι ώστε να γίνει σωστή λήψη του ιστορικού με ακρίβεια, να δούμε αν ο ασθενής μας λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή, αν η διατροφή που ακολουθεί είναι σωστή, αν υπάρχει κάποια προδιάθεση από την οικογένεια, αν έχει μεσολαβήσει κάποιο γεγονός το οποίο έχει πυροδοτήσει έτσι, την τριχόπτωση, και από εκεί και πέρα περνάμε στην κλινική εξέταση, η οποία γίνεται με το φωτοτριχοριζόγραμμα, έτσι και μπορούμε και οπτικά πλέον να κατανοήσουμε πόσο έντονη είναι η αρρέωση, σε τι ποσοστό έχουν επηρεαστεί οι διάφορες ζώνες τριχοφύειας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην κατάλληλη επιλογή θεραπείας. Τι είναι το φωτοτριχοριζόγραμμα? Είναι μία εξέταση με την οποία μπορεί ο κλινικός δερματολόγος να οπτικοποιήσει, να δει με τη βοήθεια μιας κάμερας σε μεγέθυνση τι κατάσταση επικρατεί στο τριχωτό, αν η τριχοφύεια είναι ελαττωμένη και σε τι ποσοστό, αν υπάρχουν εξασθενημένες τρίχες, αν υπάρχουν δυστροφικές τρίχες, αν υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό από εξαιρετικά έτσι, εξασθενημένες τρίχες, αν έχουν μετατραπεί σε χνούδι, και γενικότερα να κατανοήσουμε το πρότυπο της τριχόπτωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην κλινική σας, κυρία Μάμαλη. Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε.